Και να μας πεις, Βαγγέλη, και ένα απίστευτο κόλπο που σκέφτηκε ένας μεσίτης, ο οποίος έβαλε πολιτήριο σε άλλο μαγαζί για να προσελκύσει πελάτες. Αυτό πραγματικά δεν έχει προηγούμενο, καθώς μεσίτης στο Ηράκλειο της Κρήτης αποφάσισε να βάλει σε πολιτήριο μία πολύ γνωστή ταβέρνα της περιοχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς οι ιδιοκτήτες να έχουν ιδέα για το τι γίνεται. Ο λόγος που το έκανε, που προχώρησε συγκεκριμένη κίνηση, είναι προφανώς για να το χρησιμοποιήσει το μαγαζί, επειδή είναι πάρα πολύ γνωστό, ως κράκτη, ώστε να μπουν στην ιστοσελίδα και να αγοράσουν ακίνητα. Φυσικά, όταν έκπληκτοι οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας πληροφορήθηκαν ότι κάποιος πουλάει το μαγαζί τους χωρίς να το ξέρουν, απευθύνθηκαν στις αρχές, όπου συνέλαβαν τον μεσίτη, ο οποίος με αυτήν την κουτοπώνηρη πράξη του ήθελε να αυξήσει έτσι την εταιρεία του και τις πωλήσεις του. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα απίστευτο κόλπο. Το τερμάτισε ο συγκεκριμένος, για να το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Έβαλε το πολιτήριο, λοιπόν, έβαλε φωτογραφία από άλλο μαγαζί και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να προσελκύσει πελάτες. Βαγγέλη Καράλη, σε ευχαριστούμε πολύ.